πατατόπιτα στο τηγάνι. Μία λιχουδιά για μικρούς και μεγάλους. Συνδυάζει και νοστιμιά και ευκολία στο μαγείρεμα με ωραία υλικά. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Είναι μία πανεύκολη συνταγή και μία λιχουδιά στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Ξεκινάμε πρώτα με την γαλοπούλα. Βραστή γαλοπούλα σε φέτες, την οποία θα κόψω σε μικρότερα κομμάτια. Ένα ωραίο αλατικό. Και ουσιαστικά να σας πω, σκέφτηκα να κάνω αυτή τη συνταγή με αφορμή τα ρόστι, τα ελβετικά, τις κρέπες πατάτας που είναι τριμμένες πατάτες, όπου τις χρησιμοποιούν σαν γαριτούρα στα κρέατα ή τις σερβίρουν έτσι σαν ωραίο ορεκτικό. Εγώ σκέφτηκα να εξελίξω αυτά τα ρόστι, τις τηγανίτες πατάτας, να βάλω και άλλα υλικά, να τα μαγειρέψουμε στο τηγάνι και να φάμε κάτι διαφορετικό και εθιστικά νόστιμο. Λοιπόν, έτοιμη η γαλοπούλα και τώρα σε ένα μπολ ξεκινάω να ρίχνω όλα τα υλικά. Πρώτα, την ψιλοκομμένη βραστή γαλοπούλα. Μετά ρίχνω φρέσκια ρίγανη. Ταιριάζει τόσο ωραία με τη γαλοπούλα όσο και με τις πατάτες. Γραβιέρα τριμμένη. Εδώ θέλουμε μια ωραία γλυκιά γραβιέρα. Μαϊντανό ψιλοκομμένο. Και οι πατάτες οι τριμμένες εδώ, που είναι το βασικό υλικό για να κάνουμε αυτή την ωραία Παρασκευή. Αυτές λοιπόν τι κάνουμε, τις τρίβουμε τελευταία στιγμή αφού ετοιμάσουμε όλα τα άλλα υλικά. Τις τρίβουμε μέσα σε λίγο νερό για να μην μαυρίζουν και μετά τις τραγγίζουμε πολύ καλά. Συνεχίζω με ανθόλατιους ενιφάδες. Και αλεύρι για να δέσει το μείγμα. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Και για να δέσει καλύτερα το μείγμα, θα δουλέψω τα υλικά με το χέρι μου. Βάζω λοιπόν το γάτι μου και ξεκινάμε. Πιέζω έτσι ώστε να δέσουν οι πατάτες με το αλεύρι και τα άλλα υλικά. Αν δεν έχετε φρέσκια ρίγανη, σαφώς μπορείτε να βάλετε και ξερή ρίγανη ή ματζουράνα, ταιριάζει απίθανα με τις πατάτες. Έτοιμο το μείγμα. Εδώ τώρα δίπλα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι έχω ζεστάνει ελαιόλαδο και αδειάζω το μείγμα εδώ μέσα στο τηγάνι. Βάζω κουταλιές από το μείγμα τη μία δίπλα στην άλλη για να σχηματίσω μία μεγάλη κρέπα. Πατάμε το μείγμα πολύ καλά με το κουτάλι μας εδώ για να αποκτήσει συνοχή. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ρίξω λίγο ελαιόλαδο περιμετρικά για να αρχίσει να ξεροψύνεται και γύρω-γύρω. Η ένταση είναι στο 8. Αφήνουμε να ψηθεί από την κάτω πλευρά για 7 περίπου λεπτά, 6-7 λεπτά. Μετά αναποδογυρίζουμε για να ψηθεί και από την άλλη πλευρά και γύρω στα 10-12 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι να την απολαύσουμε. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και γυρίζουμε πάλι για το σερβίρισμα. Για την πατατόπιτα στο τηγάνι για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια πατάτες, 60 γραμμάρια αλεύρι, ανθό αλατιού σε νυφάδες, 150 γραμμάρια βραστή γαλοπούλα, 150 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο,
4-5 κλωναράκια φρέσκια ρίγανη και ελαιόλαδο. Έχει ψηθεί υπέροχα από τη μία πλευρά. Περιμένουμε τώρα λίγα λεπτά να ψηθεί και από την κάτω πλευρά και είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Μοσχοβολάει ο τόπος. Απίθανο πιάτο.